Με αυτό να μιλήσουμε μέσω Skype με τον Φώτη το Βαχετσιδέλη για τον Ερυθρό Σταυρό και για ένα θέμα που έχει την πανελλήνια διάστασή του τις τελευταίες μέρες και τιτλοφορείται ως Grexit του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Καλησπέρα κύριε Βαχετσιδέλη. Καλησπέρα κύριε Μπούρχα. Καλησπέρα Φώτη. Λοιπόν, χωρίς ιδιότητες, να πούμε εδώ, τις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε, βάζαμε την ιδιότητα του μέλους της κίνησης, πανελλήνιας κίνησης Ερυθροσταυρητών. Τώρα εδώ θα βάλω ίσως καταχρηστικά την ιδιότητα του δημοσιογράφου, παύλα ραδιοφωνικού παραγωγού, παύλα ενδιαφερόμενου και γνώστη των θεμάτων του Ερυθρού Σταυρού, γιατί είσαι καλός γνώστης των θεμάτων του Ερυθρού Σταυρού και θέλω να λύσουμε, καταρχάς να ξεθολώσουμε κάποια πράγματα τα οποία εμφανίζονται τις τελευταίες ώρες με μια βεβαιότητα, σαν τίτλος αυτό που είπα πριν, ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποβλήθηκε από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Πρώτα απ' όλα αυτό, είναι αληθές ή όχι? Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μάλλον είναι μία όψη του νομίσματος. Εχθές είδαμε ξαφνικά σε όλα τα μεγάλα αθηναϊκά μέσα, site καναλιών κτλ. Ξέρουμε ότι τα μεγάλα μέσα εξυπηρετούν και μεγάλα συμφέροντα, έτσι. Mm-hmm. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είδαμε ξαφνικά μία είδηση ότι αποβλήθηκε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Αυτό είναι ψέμα. Δεν αποβλήθηκε, καταρχήν. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχοντας την όποια εμπειρία, όπως έχεις και εσύ Παναγιώτη μου, δημοσίευσαν όλα την ίδια είδηση, που σημαίνει ότι δεν είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ ή μιας δημοσιογραφικής έρευνας, είναι ένα δελτίο τύπου που από κάπου διοχετεύθηκε και όλοι είχαν επιλέξει την ίδια είδηση. Ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι που το διοχέτευσαν? Ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι που αναφέρθηκαν στην επιστολή της Γενέβης που πράγματι υπάρχει, πριν όμως αυτή φτάσει στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού? Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα για το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τώρα κάτι. Υπάρχει απόφαση, η λιμένη απόφαση για αναστολή της λειτουργίας του Ερυθρού Σταυρού και όχι από πομπή ή Grexit ή ό,τι άλλο θέλουμε. Έχω στα χέρια μου την επιστολή του, τη χθεσινή επιστολή της Γενέβης προς τον Ερυθρό. Μάλλον, όχι, αυτή δεν είναι η επιστολή της Γενέβης. Είναι δημόσια δήλωση της IFRC, της Διεθνούς Ομοσπονδίας, η οποία απαιτεί από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τα εξής: πλήρη αναθεώρηση του καταστατικού του Ερυθρού Σταυρού, που είναι του 1965, πεπαλαιωμένο, εκστρατεία που να ανοίγει και να επεκτείνει τη βάση των μελών του Ερυθρού Σταυρού και τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης πριν από τη 15η Οκτωβρίου του 2018 για διεξαγωγή εκλογών και για το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νέο καταστατικό. Αυτή η απόφαση, ανακοινώνοντας την αναστολή ο Φραντζέσκο Ρόκα, είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας, δήλωσε: αυτή δεν ήταν μια απόφαση που ελήφθη ελαφρά. Ωστόσο, μετά από πολλές υποστηρικτικές πρωτοβουλίες τα τελευταία 10 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διακυβέρνηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ανοικοδόμηση του Εθνικού Συλλόγου σύμφωνα με τα πρότυπα του κινήματός μας. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η Διεθνής Ομοσπονδία ΙΔΟΕΣ, η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών, πήρε μία απόφαση. Εάν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου δεν έχουν γίνει αυτά που ανέφερα, τα προαπαιτούμενα, αυτόματα την 1η Ιανουαρίου θα τεθεί σε αναστολή. Τι σημαίνει αναστολή? Πρώτο, δεν θα έχει δικαίωμα λόγου και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις που γίνονται κάθε χρόνο, αλλά αυτό δεν το έχουμε έτσι και αλλιώς από το 2016, επί διοίκησης Αυγερινού επευλήθη αυτό και συνεχίζεται. Και παράλληλα, που είναι πράγματι σοβαρό, θα διακοπεί η βοήθεια προς τον Ερυθρό Σταυρό, θα διακοπούν τα προγράμματα που τρέχει ο Διεθνής. Άρα δεν θα μπορεί να δουλεύει ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δεν θα μπορεί να χρηματοδοτεί δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Εδώ να πούμε το εξής όμως, Παναγιώτη μου, συγγνώμη. Συμβαίνει το εξής. Δεν θα διακόψει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός την ανθρωπιστική δράση του στην Ελλάδα. Θα διοχετεύει τα κονδύλια μέσω άλλων καναλιών. Αυτό το άλλο κανάλι είναι το Υπουργείο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι εκεί κρύβονται και παίζονται κάποια συμφέροντα. Είναι άλλο να διαχειρίζεται ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τις δομές των προσφύγων και άλλο κάποιοι άλλοι.
Αυτοί οι άλλοι μπορεί να είναι, επειδή γράφεις ένα, έχεις δημοσίευσει ένα άρθρο που τα λες όλα αυτά πολύ αναλυτικά και στο mastmag.gr και λες κάπου εκεί μεταξύ άλλων ότι πέρα από το Υπουργείο μπορεί να είναι και κάποιες εταιρείες ή ΜΚΟ, ξέρω εγώ, ή άλλοι οργανισμοί. Οποιοδήποτε τρίτος μπορεί να εμπλακεί πλέον. Έτσι με τον Ιδρύο Σταυρό που θα έρθει να υλοποιήσει αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Εδώ τι συμβαίνει, για να τελειώσω με το ένα κομμάτι, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, για να τελειώσω με το ένα κομμάτι που είναι λίγο, να πω έτσι, υπεράσπιση του σημερινού κουδουσού, γιατί υπάρχουν και οι κατηγορίες, δεν είναι... Ναι. Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, κάνοντας εσωτερική αντιπολίτευση για δικούς τους λόγους, είδαμε τις τελευταίες μέρες ένα μπαράζ δημοσιευμάτων, σήμερα είδαμε στα γνωστά του στέκια τον κύριο Αυγερινό να επανέρχεται από το πουθενά και να είναι λαύρος εναντίον της σημερινής διοίκησης. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο κύριος δημιουργός όλων αυτών των προβλημάτων, μαζί με άλλους, αλλά διοικώντας επί τέσσερα συνεχόμενα εξάμηνα, έχει δημιουργήσει τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι έχει στήσει και ένα μηχανισμό, και εδώ θα μιλήσω ανοιχτά και θα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Ακόμη και στην πόλη σας, ο αρχηγός του τμήματος των Ιαννίνων, ο κύριος Αλεξίου, δημόσια, γιατί δεν λέω κάτι το οποίο έγινε κρυφά ή είναι πληροφορία, δημόσια στο προφίλ του στο Facebook, και το έχουν διαβάσει χιλιάδες άτομα, όλοι οι Ερυθροσταυρίτες, καταγγέλει τις πρακτικές της σημερινής διοίκησης και μιλάει για καρεκλοκένταυρους χωρίς να προσδιορίζει ποιοι είναι. Και εγώ ρωτάω, ποιοι είναι αυτοί? Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβουλίο, το Περιφερειακό Συμβούλιο των Ιωαννίνων, οι καρεκλοκένταυροι, οι εργαζόμενοι? Σίγουρα δεν μπορεί να είναι οι εθελοντές. Εξάλλου η θέση του είναι σαφής υπέρ των εθελοντών. Όμως αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό που ευαγγελίζεται και ο κύριος Αυγερινός. Και είναι γνωστό ότι ο κύριος Αλεξίου, αναφέρομαι στον κύριο Αλεξίου, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, επειδή είναι συμπολίτη σας. Δεν έχω κάτι, δεν το γνωρίζω καν τον άνθρωπο. Μιλάω όμως για το περιβάλλον Αυγερινού, το οποίο λειτουργεί σαν δούριος ύπος μέσα στον Ερυθρό. Εκμεταλλευόμενοι οι άνθρωποι αυτοί την ανοχή που δείχνουν. Ο τομέας, η κεντρική διοίκηση κτλ. Αυτό κάνει μόνο κακό, γιατί διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις, δημιουργούν εναντίον των ανωτέρων τους, αν μιλήσουμε για ιεραρχία, ένα κλίμα το οποίο βολεύει αυτά που πιστεύουν, αυτά που ευαγγελίζονται. Μάλιστα. Ας πάμε όμως τώρα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Το τι δεν έχει κάνει ο κύριος Οικονομόπουλος, η διοίκηση του κύριου Οικονομόπουλου, λοιπόν, και εδώ είναι η ευθύνη του. Πολλά, πάρα πολλά, σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, καθυστέρησε το καταστατικό για όποιους λόγους. Υπάρχουν δύο απόψεις εδώ. Η μία λέει ότι καθυστέρησε να μας έρθει, και η άλλη λέει από την Επιτροπή ότι εμείς το δώσαμε κανονικά και καθυστέρησε να δοθεί στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως σήμερα που μιλάμε, και μιλάμε για Brexit ψευδώς, το καταστατικό υπάρχει. Σήμερα που μιλάμε, η καταστατική συνέλευση έχει προσδιοριστεί για τις 4 Νοεμβρίου. Τα λάθη του κυρίου Οικονομόπουλου ή της διοίκησής του, γιατί δεν ξέρω αν είναι προσωπικά ή αν είναι αποφάσεις ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία, είναι τα εξής. Πρώτο, δεν ενημέρωσε τόσο διάστημα τους εθελοντές, αλλά και τη Διεθνή Ομοσπονδία. Κράτησε μια επιθετική στάση όντως εναντίον της Ομοσπονδίας. Υπήρχε ένας εκνευρισμός, τι να κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε, όχι φωτιές στο μάτι, όχι είναι καλοκαίρι, όχι δεν ξέρω. Θα μπορούσε πολύ πιο ήπια να το διαχειριστεί και να κερδίσει αυτό το χρόνο που ήθελε. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και λέμε ότι τα δύο από τα τρία προαπαιτούμενα έγιναν. Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι με χθεσινή του ανακοίνωση ο κύριος Οικονομόπουλος διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Να πω, επειδή το έχω ανεβάσει ήδη, αύριο το πρωί τον έχω καλεσμένο στην εκπομπή μου, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, και θα λύσουμε πολλά από αυτά. Προλαβαίνει. Εάν 4 Νοεμβρίου γίνει η καταστατική συνέλευση και εγκρίνει το καταστατικό, θα πρέπει μετά να πάει στο πρωτοδικείο. Το πρωτοδικείο των Αθηνών δεν είναι ούτε Γιάννενα ούτε Λάρισα
που λόγω όγκου υποθέσεων μπορεί σε 2-3 μέρες να βγάλει απόφαση. Θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα. Mm-hmm. Μόλις συγκριθεί από το πρωτοδικείο θα προκηρύξει εκλογές. Πότε? Μάλιστα. Εάν τις προκηρύξει 20 Ιανουαρίου, 10 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω ποια ημερομηνία, θα το δεχθεί αυτό η Διεθνής Ομοσπονδία? Είναι θολό τοπίο. Ή θα πει την πρώτη του μηνός, εγώ σας κόβω. Μάλιστα. Φυσικά, ακόμη και αν γίνει η αναστολή, πήρα φόρα και λέω γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, γι' αυτό σας αφήνω. Εκεί λοιπόν, ακόμη και αν υπάρξει αναστολή για 1, 2, 3, 10 μήνες, όταν θα γίνουν όλα αυτά, θα επανέλθει στην κανονικότητα ο ρυθμός σταθμός. Κατά το διάστημα αυτό όμως, υπάρχει ο κίνδυνος της αποπομπής, όπου αυτή η διαδικασία κρατάει ένα χρόνο. Δηλαδή από την ημέρα της αναστολής μέχρι την αποπομπή θέλουμε ένα χρόνο. Άρα από τη μία έχει χρόνο να τα κάνει. Το θέμα είναι, θέτω εγώ ένα ερώτημα, θέλει να τα κάνει? Μάλιστα. Μπορεί να τα κάνει? Ναι. Δύο ερωτήματα. Μάλιστα. Βάζεις διευκρινιστικά, ρωτάω και όσο πιο σύντομα μπορείς, απάντησε μου στο ζήτημα που βάζεις ότι έπρεπε να εγγράψει νέα μέλη, να εγγράψει τους εθελοντές στην οργάνωση. Τι θα εξυπηρετούσε ακριβώς και τι θα έλυνε? Καταρχήν θα ήταν μία δικαίωση για όλα αυτά τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα που εδώ και πολλά χρόνια, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Ερυθρού Σταυρού, δίνουν το χρόνο τους από το υστέρημά τους, γιατί και ο χρόνος είναι υστέρημα, στερούνται τις οικογένειές τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εθελοντές έβγαλαν το μεταναστευτικό, έβγαλαν τις πλημμύρες, έβγαλαν τους σεισμούς στη Λευκάδα, το δυστύχημα των Ντεμπών, το δυστύχημα στο Μαλιακό. Είναι ήρωες όλοι αυτοί. Θα ήταν μια αναγνώριση από τη μία, που δεν είναι ουσιαστικό, αλλά είναι σημαντικό ηθικά. Από την άλλη όμως, αυτόματα μέσα σε μία μέρα θα είχες 4, 5, 6 χιλιάδες μέλη, γιατί όποιος ήθελε θα μπορούσε αυτόματα να γίνει μέλος με μια απλή αίτηση. Θα έπαιρνε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και θα παρουσιαζόσουν στο διεθνή με χιλιάδες μεγάλη, μια βάση. Οι οποίοι προέρχονται, πρόσεξε, οι οποίοι προέρχονται από την οικογένειά σου. Μάλιστα, δεν θα τρέχεις πόρτα-πόρτα να παρακαλάς, ούτε θα στηθούν μηχανισμοί για να κερδίσουμε ψήφους, να βγαίνω εγώ να γράφω 50-100 κολλητούς για να με ψηφίσουν. Κέρδισε αυτό το πράγμα. Θα ψήφιζε η οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού σε πρώτη φάση. Σε βάθος χρόνου και εσύ και εγώ θα γινόμασταν μέλη. Μάλιστα. Λοιπόν, Φώτη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω έγιναν σαφή κάποια από τα όσα σοβαρά λέγονται τις τελευταίες μέρες για τον Ερυθρό Σταυρό και κυρίως το ότι δεν υπάρχει θέμα Brexit. Γιατί το τμήμα των Ιωαννίνων, η περιοχή καταρχήν, είναι μια από τις μεγάλες περιοχές στην Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, και είναι σημαντικό ο κόσμος ο οποίος είναι ο δέκτης των υπηρεσιών του Ερυθρού Σταυρού να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Γιατί δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Μάλιστα, ακριβώς. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ. Επίσης, για χαρά. Προχωράμε. Εικόνες εγκατάλειψης.